Οι πολιτικές που αποβλέπουν σε συμβιβασμό τύπου διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας, οι οποίες εδράζονται σε λογικές διαμοιρασμού του εδάφους, διαμοιρασμού της εξουσίας, ρατσιστικού διαμοιρασμού ανθρώπων βάσει θρησκείας, ταμείου διαμοιρασμού εσόδων των υδρογοναθράκων και πολλά άλλα, αναντίλεκτα οδηγούν σε κλιμάκωση των τουρκικών απαιτήσεων, όπως δυστυχώς προειδοποιούσαμε. Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό, για εμάς δεν αποτελούν κεραυνό ενεθρία οι δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Ενέργειας, Φατίχ Ντονμές, για δικαιώματα επί του φυσικού αερίου της Κυπριακής Δημοκρατίας, όταν είμαστε εγκλωβισμένοι σε αντιλήψεις διαμοιρασμού των πάντων με τους κατακτητές μας. Το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο επιθυμίζει ότι είναι η μόνη αντιμοσπονδιακή φωνή, όπως και η υποψηφιότητα του Προέδρου της παράταξής μας, Χρήστου Χρήστου, που στοχεύει σε λύση ενιαίου κράτους. Η θέση μας παραμένει ξεκάθαρη, όπως άλλωστε δηλώναμε και στις 16 Ιουλίου του 2019. Το φυσικό αέριο δεν διαμοιράζεται ανάμεσα σε γειτονιές, χωριά, κοινότητες ή ψευδοκράτη, αλλά ανήκει κεντρικά στο νόμιμο κράτος.